39 από το Α κεφάλαιο της Επιστολής προς Φιλιππησίους και το 27 εδάφιο. Α 27, σελίς 1039, Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν, την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις ένα πνεύμα συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίον εις αυτούς μεν είναι ένδειξη απολίας εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού, διότι εις εσάς εχαρίστη το υπέρ του Χριστού όχι μόνο να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και να πάσχετε υπέρ Αυτού, έχοντες τον Αυτόν αγώνα, τον οποίον είδατε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ, ή της παραμυθία αγάπης, ή της κοινωνία πνεύματος, εις πλάχνα την άκη εκτριμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπη, νόντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μην πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε Αυτόν. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο εν το Χριστό Ιησού. Όσοι σε μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε. Λαβών δούλου μορφή γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν, γινόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε σε αυτόν όνομα, το υπερπάνω όνομα, δια να κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνιε επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε ουχή ως εν την παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν την απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν, διότι ο Θεός είναι ο ενεργόν εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αφισβητήσεων, δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής, διακάφημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, και ότι δεν έτρεξα εις μάτιν ουδέ εις μάτιν εκοπίασα, αλλά εάν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών, ως αυτός δε και εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Αμήν. Εκκλησία των Φιλιππησίων, μια εκκλησία πραγματικά ευλογημένη και Αγία, στην οποία ο Απόστολος Παύλος με πολύ χαρά στέλνει την επιστολή του αυτή, τονίζοντας κάτι πάρα πολύ σοβαρό που πρέπει να ξέρουν αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου. Μόνο αυτό. Πολύ σημαντικό. Να πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου. Το πολίτευμά μας, το πολίτευμά σας να είναι ουρανής, αλλά και το πολίτευμά σας εδώ στη γη να είναι αξίως του Ευαγγελίου. Και είναι τόσο σημαντικό, ώστε εάν η Εκκλησία των Φιλιππησίων, η αδελφή, ο αδελφός πολιτεύεται αξίως του Ευαγγελίου, τότε θα στέκονται σε ένα πνεύμα, θα συναγωνίζονται σε μια ψυχή, θα στέκονται στο πνεύμα του Θεού, στο πνεύμα του Χριστού, θα συναγωνίζονται με μια ψυχή για το Ευαγγέλιο. Φόβος δεν θα τους καταλαμβάνει, δεν θα είναι φοβιζόμενοι από κανέναν ενάντιον, αλλά θα ξέρουν ότι κάθε ενάντιος αυτόν έχει συνέπεια την απώλεια, και όταν εναντιούται κάποιος εις αυτούς
συνέπεια είναι ότι θα ευλογείτε. Γιατί? Γιατί πολιτεύεται αξίωση του Ευαγγελίου. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή του, ακόμη και εχμαλωσία σαν τον Δανιήλ, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή του, επειδή πολιτεύεται αξίως του Ευαγγελίου, ο Θεός θα το βγάζει σε απόλυτη ευλογία. Όχι ότι δεν θα πάσχει, αντιθέτως μάλιστα, υπέρ του Χριστού εχαρίστη όχι μόνο να πιστεύουν αλλά και να πάσχουν, και τούτο είναι εις δόξαν Θεού. Το κρίσιμο λοιπόν σημείο είναι πώς ζούμε ώστε να πολιτευόμεθα στην καθημερινή μας ζωή αξίως του Ευαγγελίου, το οποίο έχει τόσο φοβερές συνέπειες, όπως είχε φοβερές συνέπειες στον Δανιήλ, στον Σεδράκ, τον Μισάκ και τον Αβδενεγό, οι οποίοι χωρίς να έχουν την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, χωρίς να έχουν το Χριστό σε όλη τους τη ζωή, ζούσαν, πολιτεύονταν αξίως του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και ο Θεός τους ευλόγησε, τους ύψωσε, τους χρησιμοποίησε. Και ο Απόστολος Παύλος μέσα από την επιστολή του αυτή μας εξηγεί τι σημαίνει να πολιτευόμεθα αξίως του Ευαγγελίου. Πώς να ζούμε για να πολιτευόμεθα αξίως του Ευαγγελίου με τόσο ευλογημένες και ένδοξες συνέπειες. Πρώτον, εάν λοιπόν υπάρχει ανάγκη παρηγοριάς, μόνο εν Χριστώ Ιησού θα τη βρεις, θα τη λάβεις και θα τη δώσεις. Σε κάθε θλίψη, σε κάθε πρόβλημα, η παρηγοριά έρχεται μόνο με το Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με την πίστη σου, με την εμπιστοσύνη σου στο Χριστό, με την ελπίδα σου στο Χριστό, με το πλησίασμά σου στο Χριστό, είτε για να παρηγορηθείς, είτε εφόσον παρηγορείσαι να μπορείς να παρηγορήσεις και τους άλλους. Μόνος με το Χριστό. Σε κάθε θλίψη μόνο με το Χριστό. Σε κάθε πρόβλημα μόνο με το Χριστό. Δεν υπάρχει αλλού παρηγοριά. Δεν υπάρχει αλλού βοήθεια. Δεν μπορείς απαλού να βρεις αυτό που επιθυμείς. Αυτή είναι η αρχή, αλλά έχει πολύ καλή συνέχεια και φοβερές ένδοξες συνέπειες των απολυτευόμεθα αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Δεύτερον, εάν υπάρχει παραμυθία, προτροπή, ενθάρρυνση, εάν χρειάζεσαι, αν χρειάζεται, αν υπάρχει ανάγκη προτροπής μόνο με κίνητρο την αγάπη, όχι με τη σοφία σου, ούτε με τη σύνεσή σου. Δεν μπορείς να ενθαρρύνεις, δεν μπορείς να προτρέψεις και να ενισχύσεις κάποιον εάν η καρδιά σου είναι, δεν είναι γεμάτη με την αγάπη του Θεού Πατρός, με πατρική αγάπη δια Πνεύματος Αγίου. Δεν γίνεται. Εάν προσπαθήσεις να ενθαρρύνεις ή να ενθαρρυνθείς, να πάρεις θάρρος έξω από την αγάπη, το πρώτο είναι η πίστης, το δεύτερο είναι η αγάπη, έξω από την αγάπη του Θεού Πατρός δεν θα έχεις αποτελέσματα, δεν πολιτεύεσαι αξίως του Ευαγγελίου. Μπορεί να ξέρεις, μπορεί να καταλαβαίνεις, μπορεί να είδες, μπορεί να νομίζεις, αλλά εάν δεν υπάρχει η αγάπη να γλυκάνει τα λόγια σου είναι άχρηστα, είναι επικίνδυνα. Μόνο με την αγάπη μπορείς να οικοδομήσεις, μόνο η αγάπη οικοδομεί, μόνο. Τρίτον, εάν υπάρχει
κοινωνία Πνεύματος Αγίου. Κοινωνία με το Θεό, κοινωνία με τους ανθρώπους. Θα τολμούσα δε να πω και κοινωνία με τον εαυτό σου. Μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου θα υπάρξει ευλογία. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που θα σε φέρει κοντά με το Θεό. Θα σε φέρει κοντά με τα αδέλφια σου. Θα σε φέρει κοντά με τους εχθρούς σου. Θα σε φέρει κοντά με τον εαυτό σου, να τον καταλάβεις. Τι σημαίνει να καταλάβω τον εαυτό μου? Να καταλαβαίνω τα λάθη μου. Να καταλαβαίνω τα ατοπήματά μου. Να καταλαβαίνω γιατί. Μόνο από το Πνεύμα το Άγιο μπορείς να καταλαβαίνεις το γιατί. Μόνο στην προσευχή δια Πνεύματος Αγίου θα υπάρξει αποκάλυψης από το Θεό, φανέρωσης. Τέταρτον, εάν υπάρχουν σπλάχνα, τεινά ή κτιρμή, στοργή, φροντίδα, έλεος, αυτά θέλει ο Θεός από το χριστιανό. Να είναι στοργικός πατέρας, να είναι ελεήμων αδελφός, να είναι αγαθός φίλος. Αν δεν υπάρχει στοργή, φροντίδα, έλεος Θεού, σπλάχνα Χριστού, είσαι άχριστος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είσαι σκληρός, είσαι άγριος, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Κάθε βήμα σου θα σε φέρνει πιο κοντά στην καταστροφή, για να μην πω στην καταστροφή, στο αδιέξοδο. Εάν όμως πας στο Θεό και αν πάμε στο Θεό και ζητήσουμε να γεμίσει την καρδιά μας με γλυκύτητα, με τρυφερότητα, με στοργή, με φροντίδα, τότε είμαι χρήσιμος και στο έργο του Θεού και στους ανθρώπους και στον εαυτό μου. Πολιτεύομαι αξίως του Ευαγγελίου. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα τέσσερα, το αποτέλεσμα είναι ότι χαίρεται ο Θεός με σένα. Χαίρεται. Ιδιαιτέρως χαίρεται. Γιατί βρήκε άνθρωπο που πραγματικά μέσα από αυτόν μπορεί να δοξάσει το όνομά του το Άγιο. Χαίρεται. Και τότε μπορεί να κάνει τους ανθρώπους, την οικογένεια, τα αδέλφια, τη σχέση σου με το Θεό, τη σχέση σου με τον εαυτό σου, να φρονείται το αυτό. Τι σημαίνει να φρονώ το αυτό με το Θεό? Να φρονώ το θέλημά Του. Με τα αδέλφια μου να φρονώ το θέλημα του Θεού. Με τον εαυτό μου να μην είμαι δίγνωμος, αλλά να φρονώ το θέλημα του Θεού. Να μην είμαι ποτέ έτσι, ποτέ αλλιώς. Ας μην νομίζει ο δίγνωμος ότι ό,τι και αν ζητήσει θα λάβει ποτέ. Δεν λαμβάνει ποτέ τίποτα. Έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες, την αυτήν αγάπην, μία αγάπη χωρίς προσωποληψία, μία αγάπη χωρίς διαφορά, μία αγάπη χωρίς σαρκικό φρόνημα, μία αγάπη δια Πνεύματος Αγίου, μία αληθινή αγάπη. Ποια αγάπη? Την αγάπη του Χριστού, που υπερβαίνει πάντα νου. Ξεπερνάει τα πάντα η αγάπη του Χριστού, γιατί η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας. Εάν δεν έχεις αυτή την αγάπη του Χριστού, δεν μπορείς να είσαι ενωμένος με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, με τα αδέλφια σου, με το Θεό και με τον εαυτό σου ακόμη. Ομόψυχη, μια ψυχή θέλουσα, μια ψυχή ευλογημένη και αγία. Και ομόφρονες, όπως θα δούμε παρακάτω, το φρόνημα του Χριστού. Όμως, ένας τέτοιος άνθρωπος που πολιτεύεται αξίως του Ευαγγελίου, το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα τον ευλογεί. Πού θα τον ευλογεί? Κατά πάντα. Παντού. Μπορεί να ταλαιπωρείται από τους εναντίους, αλλά χωρίς φόβο και πάντοτε με θρίαμβο. Θα είναι παντού ευλογημένος. Ό,τι αν κάνει, ο Θεός θα τον ευωδώνει.
Δεν μπορεί να αλλάζουν τα πράγματα. Είναι πιστός ο Θεός στο λόγο του. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί, δεν δύναται. Αλλά μέσα στην ευλογία υπάρχει ο φοβερός κίνδυνος της υπερηφάνειας. Γι' αυτό πρόσεξε, μη μπράτης τίποτα εξ ανταγωνισμού και ματαιοδοξίας. Ο ανταγωνισμός τι είναι? Εγώ πάση θυσία είμαι πρώτος και καλύτερος. Είμαι πολύ καλύτερος από σένα. Το αισθάνομαι, το ζω, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Εκεί πέφτεις και χάνεις ό,τι έχεις κερδίσει, γιατί δεν πολιτεύεσαι αξίως του Ευαγγελίου. Εξ ανταγωνισμού ή ματαιοδοξίας, υπερηφάνεια, αυτοπροβολή για πράγματα που δεν αξίζουν. Και τώρα φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο, αδερφοί. Το κρίσιμο σημείο του Ευαγγελίου. Ίσως είναι το πιο σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της γραφής. Το φρόνημα του Χριστού. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει, όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Ό,τι και να κάνεις, όσο και να αγωνίζεσαι, αν δεν έχεις το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, δεν είσαι του Χριστού. Γι' αυτό, αδέλφια μου αγαπημένα, λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτούς που αγαπάει πολύ και περπατάνε καλά, προσέχετε να έχετε το φρόνημα που είχε ο Χριστός. Και αυτό το φρόνημα είναι που έκαμε, αδελφοί, τη διαφορά στον άνθρωπο Χριστό Ιησού από τους άλλους ανθρώπους. Είναι αυτό το φρόνημα που έδωσε την δύναμη στο Χριστό να είναι ο έσχατος Αδάμ που σύντριψε την κεφαλή του διαβόλου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Είναι αυτό που ο Χριστός χρησιμοποίησε, έζησε και ο Θεός δοξάστηκε στη ζωή του. Για να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Βεβαίως θυμόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει παρηγοριά μόνο με τον Χριστό, πρέπει να υπάρχει ενθάρρυνση μόνο με κίνητρο την αγάπη, πρέπει να υπάρχει κοινωνία και επικοινωνία με το Θεό, τους αδελφούς, τους ανθρώπους, τον κόσμο, τον εαυτό μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου, και να έχει η καρδιά μας να είναι απαλή και τρυφερή, να μην έχει πίκρα, να μην έχει κρίση, να μην έχει κατάκριση, να μην έχει φθόνο, να μην έχει ζήλια, αλλά να είναι γεμάτη από στοργή και αγάπη και προσοχή στον ανταγωνισμό και στη ματαιοδοξία. Γιατί πρέπει, και πώς τον γκρεμίζουμε αυτό? Μας έχει δώσει το όπλο ο Θεός να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας. Δεν είναι απλό, δεν είναι λογικό, αλλά είναι αληθινό. Γιατί αλλήλους, λέει, τους αδελφούς σου, γιατί στο πρόσωπο του αδελφού σου, του ελαχίστου, εάν βλέπεις μόνο το Χριστό, τότε αληθινά είναι υπερέχον σου. Μόνο το Χριστό, αυτός είναι παιδί του Θεού. Ο Χριστός είναι μέσα του. Εσύ ποιος είσαι? Άφρονα και τον υποτιμάς και τον εξουθενείς? Ποιος είσαι, ανόητε? Αυτός είναι αναγεννημένος, είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και τον σέβονται οι άγγελοι. Δοξάζουν τον Θεό οι άγγελοι για Αυτόν. Ξέρουν ότι κάποτε θα γίνει όμοιος με τον Χριστό. Ποιος είσαι λοιπόν, ανόητε άνθρωπε, που τον υποτιμάς, τον κρίνεις και τον κατακρίνεις για τα λάθη του, για τις αδυναμίες του? Δεν είναι ικανός ο Θεός να μεταμορφώσει αυτόν σε δούλο του σφόδρα αγαπητό? Είναι? Αλληλούια. Όλους μας είναι ικανός, αδερφοί. Είναι ικανός, αρκεί να πιστεί, να πάρει απόφαση να μην μολύνεται από τα εδέσματα του κόσμου τούτου, της Βαβυλώνος. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να θεωρούμε αληθινά αλλήλους υπερέχοντας. Είναι υπερέχον εσού ο κάθε αδελφός σου.
γιατί το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Γιατί ο Χριστός τον αγαπάει. Γιατί ο Χριστός πέθανε για αυτόν. Γιατί ο Χριστός κατοικεί μέσα σε αυτόν. Γιατί αυτός τον οποίον εσύ εξουθενείς κατοικεί μέσα στο Χριστό. Γιατί ο Θεός έδωσε για αυτόν τον Υιό του το μονογενή, δεν θα δώσει τα πάντα. Ποιος είσαι εσύ ο άνθρωπε άφρονα και ανόητε να περιφρονείς, να εξουθενείς, να κατακρίνεις, να καταδικάζεις ανθρώπους για τους οποίους ο Χριστός έδωσε την ψυχή του. Και εσύ χρεωστείς να δώσεις την ψυχή του για αυτόν, ναι, για όλους. Όπως ο Χριστός έδωσε την ψυχή του και για σένα. Μη αποβλέπετε έκαστος τα δικά του. Όχι μόνο το δικό μας το συμφέρον, όχι μόνο τη δική μας γνώμη, αδερφοί, αλλά να ακούμε με προσοχή τι λένε οι άλλοι και να φροντίζουμε τους άλλους για να ζούμε, να πολιτευόμεθα αξίως του Ευαγγελίου. Και τώρα, όπως είπα πριν, μπαίνουμε στο κρίσιμο σημείο. Είναι η κορονίδα του πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου. Είναι ο πυλώνας της δόξης. Το αυτό φρόνημα ας έχετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, στους Αγίους των Φιλιππισίων που είχε ο Χριστός, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε την ισότητά του με το Θεό ότι είναι αρπαγή, ότι του άρπαξαν τίποτα. Δεν είπε ο Θεός «Σου παίρνω και τώρα σε διατάζω να πας». Αλλά είπε «Με χαρά έρχομαι, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά σου». Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ερχόμαστε στο έργο του Θεού, στο Χριστό, στον απολυτευόμεθα εξίως του Ευαγγελίου του Χριστού που έχει ενηδισμό, έχει ταλαιπωρία. Χαρίστηκε σε εμάς όχι τώρα μόνο να πιστεύουμε αλλά και να πάσχουμε, αλλά ερχόμαστε με χαρά. Και ερχόμαστε με χαρά για να κενώσουμε τον εαυτό μας από κάθε δόξα. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Σκύβαλα ό,τι ήταν σημαντικά για μένα και σπουδαία τα θεώρησα άχρηστα». Εκένωσε τον εαυτό του από κάθε δόξα, όχι από τη θεότητα. Πώς όμως? Πρώτον, λαβών δούλου μορφή. Αυτό να είναι το φρόνημά σου. Να κενώνεις τον εαυτό σου από οτιδήποτε θεωρείς ένδοξο ότι έχεις και μπορεί να έχεις κατά χάριν από το Θεό. Εκένωσε το. Βγάλ το. Και πώς θα το βγάλεις? Πάρε μορφή δούλου. Δεν είσαι δούλος. Πάρε μορφή δούλου, όπως ο Χριστός. Γιατί όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Αλλά έχει αποτέλεσμα να πάρεις δούλου μορφή. Ελεύθερος ον πάντων φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Λαβών δούλου μορφή. Πρώτον λοιπόν, έλαβε δούλου μορφή. Δεύτερον, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους για τους οποίους ήρθε. Εκένωσε τον εαυτό του λοιπόν λαβών δούλου μορφή πρώτον. Δεύτερον, έγινε όμοιος. Εάν δεν γίνεις όμοιος, ο Παύλος το λέει κάπως αλλιώς, με τους Ιουδαίους σαν Ιουδαίος, με τους εθνικούς σαν εθνικός, με τους φτωχούς σαν φτωχός, με τους εξουθενημένους ως εξουθενημένους, ως περικαρθάρματα του κόσμου αυτού. Σε βρίζουν και λοιπόν, σε προσβάλλουν και λοιπόν, έτσι μου είπε ο Κύριος σήμερα, και λοιπόν, αλληλούια, τι ωραίο που ήταν, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Και λοιπόν, αλληλούια, σε μαλώνουν και λοιπόν, δεν είναι ωραίο αδερφοί, χοροπήδαγα. Και λοιπόν, τι έγινε? Τι έγινε, αφού ο Χριστός είναι μαζί σου? Και λοιπόν, τι έγινε? Αμήν, αδερφοί. Δόξα να έχει ο Θεός.
Ευχαριστούμε το Θεό. Έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Τρίτον, βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Τρία πράγματα έκανε για να κενώσει τον εαυτό του. Έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και πήρε το σχήμα των ανθρώπων. Ποιος? Ο αιώνιος Θεός, ο αληθινός Θεός, ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα. Έγινε όμοιος με αυτόν τον οποίον εσύ εξουθενείς, μη γέννητο Κύριε μου, για να τον σώσει αυτόν τον οποίον εσύ εξουθενείς, για να τον ευλογήσει αυτόν τον οποίον εσύ εξουθενείς. Δόξα να έχει ο Θεός. Και τώρα το έργο της πίστεως. Εταπείνωσε αυτόν. Πώς? Τι θα πει ταπεινώνω τον εαυτό μου? Παίρνω μορφή ευσεβίας, κατεβάζω το κεφάλι, δεν μιλάω, αυτό είναι ταπείνωσε τον εαυτό του? Μορφή ταπεινοφροσύνης? Εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος. Ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη εις αλλήλους. Εάν δεν υποτάσσεσαι στον άλλον, δεν είσαι ντυμένος στην ταπεινοφροσύνη. Εάν δεν υποτάσσεσαι υπακούοντας κατά πάντα το Λόγο του Θεού, το Θεό, ανυποχώρητος το Λόγο του Θεού, δεν θα έχεις αποτελέσματα. Εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου, και έγινε κατάρα για να πάρει την κατάρα από τους ανθρώπους και να τη φέρει στους ανθρώπους την ευλογία. Γι' αυτό το λόγο, όχι γιατί ήταν Θεός, όχι γιατί ήρθε με χαρά, όχι γιατί ήταν ο Άγιος, ο αναμάρτητος, που ήταν όλα αυτά, γι' αυτό το λόγο ο Θεός τον υπερύψωσε σαν το Δανιήλ, γιατί ήταν υπάκουος κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, στο Λόγο του Πατέρα, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό τον υπερύψωσε, γι' αυτό χάρισε σε Αυτόν, μόνο σε Αυτόν, το υπερπάν όνομα, για να κλείνει μπροστά στο όνομά του. Πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων δυνάμεων είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Κάποιες μεταφράσεις το μετέφρασαν ο Κύριος του σύμπαντος, λες και είναι ο Κύριος του υλικού κόσμου. Δεν είναι, αδερφοί, ο Κύριος του σύμπαντος. Είναι ο Κύριος των επουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων δυνάμεων. Μπροστά σε αυτόν θα κλείνει πανγόνι και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος, ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Μην ξεχνάμε γιατί. Γιατί πολιτεύθηκε αξίως του Ευαγγελίου, αξίως του Λόγου του Θεού, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι αυτός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Και εμείς σήμερα ομολογούμε ότι αυτός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Σε αυτόν ελπίζουμε, αυτόν ακούμε, αυτόν ακολουθούμε, αυτόν εμπιστευόμαστε, αυτόν προσκυνάμε, αυτόν λατρεύουμε, αυτόν δοξάζουμε. Μόνο αυτόν, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Μόνο αυτός. Δεν υπάρχει άλλο όνομα στο οποίο ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Αλληλούια. Και αφού αποκάλυψε ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου με το Λόγο του Θεού το τι σημαίνει το Πνεύμα του Χριστού, και αφού τους είπε ότι αυτό το Πνεύμα πρέπει να έχετε, με αυτό το Πνεύμα πρέπει να ζείτε, με αυτό το Πνεύμα πρέπει να σκέφτεστε, με αυτό το Πνεύμα πρέπει να αποφασίζετε, με αυτό το Πνεύμα πρέπει να συμπεριφέρεστε, με αυτό το Πνεύμα να πολιτεύεστε,
στη ζωή αυτή. Γιατί? Για να σας υψώνει ο Θεός, να σας συστήνει ο Θεός, να σας χρησιμοποιεί ο Θεός. Και ας λένε όλοι ό,τι θέλουνε. Και λοιπόν, ό,τι θέλουνε. Εμείς, εσύ, εγώ, όλοι μας, αδελφοί αγαπητοί, να ζητήσουμε από τον Θεό να μας χαρίσει αυτό το πνεύμα. Θα μας το χαρίσει, αρκεί να θέλουμε να το έχουμε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να ταπεινώνεσαι γενόμενος υπήκος κατά πάντα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά και αδύνατο να είναι, με τη χάρη του Χριστού θα είναι δυνατόν. Και αδύνατον ανθρωπίνος να είναι, με τη χάρη του Χριστού θα είναι δυνατό. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει απευθυνόμενος στους αδελφούς του, τους αγαπημένους. Ώστε, αγαπητά μου αδέλφια, πρέπει να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό ακόμη. Καθώς εσείς υπακούσατε, γι' αυτό είστε μια ευλογημένη εκκλησία. Καθώς εσείς υπακούσατε, όχι μόνο όταν είμαι μπροστά, αλλά και όταν δεν είμαι μπροστά, ίδιοι είσαστε όταν είμαι μπροστά, ίδιοι είσαστε και όταν δεν είμαι μπροστά. Δεν επηρεάζεται η συμπεριφορά σας από την παρουσία μου, και αυτό είναι, αδελφοί, πολύ σημαντικό. Δεν επηρεάζεται η συμπεριφορά σου, αδελφοί μου, από την παρουσία του άντρα σου. Δεν επηρεάζεται, αδελφέ μου, η συμπεριφορά σου από την παρουσία της γυναίκας σου, από την παρουσία των αδελφών σου, από την παρουσία των πρεσβυτέρων, των ποιμένων. Είμαστε ίδιοι. Επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων, με ένα χαρακτηριστικό: υπάκουη κατά πάντα στο λόγο του Θεού, ανυποχώρητη στο λόγο του Θεού. Καθώς λοιπόν υπακούσατε κατά πάντα, και όταν είμαι μπροστά και όταν δεν είμαι μπροστά, τώρα φροντίζετε να αγωνίζεστε, να εργάζεστε. Το κείμενο λέει κατεργάζεστε, που σημαίνει να εργάζεστε με κόπο για τη σωτηρία σας. Γιατί? Γιατί τότε, όταν εργάζεστε με κόπο να διατηρήσετε την πίστη σας, την ελπίδα σας, την αγάπη σας, την υπακοή σας, τη σωτηρία σας, τότε ο Θεός θα κάνει ένα μεγάλο θαύμα. Θα ενεργεί μέσα σας και το δικό του θέλειν και το δικό του ενεργήν. Αλληλούια. Και μάλιστα κατά την ευδοκίαν αυτού, δηλαδή κατά την αγαθή και καλή πρόθεση αυτού, κατά την αγάπη του, θα ενεργεί μέσα σου να θέλεις το θέλημά του και να κάνεις το έργο του. Και τότε θα λες και εσύ σαν τον Απόστολο Παύλο: ουχή εγώ, αλλά ο Χριστός που κατοικεί μέσα μου. Όπως ο Χριστός, όχι εγώ, ο Πατέρας μου κάνει ό,τι κάνω. Και πράγματι, ό,τι κάνεις θα το κάνει ο Χριστός, ό,τι θέλεις θα στο χαρίζει ο Χριστός. Θα είσαι ένα ιδιαίτερο σκεύος του Κυρίου, που δεν θα σ' αγγίζει τίποτα, γιατί θα είσαι απόλυτα συνδεδεμένος ένα με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Μία ενότητα μοναδική με τον αιώνιο Θεό. Και ποια είναι αυτή η ενότητα? Ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος Αγίου. Ενότητα πίστεως, αυτό που θέλει ο Θεός. Ενότητα Πνεύματος Αγίου, αυτό που κάνει ο Θεός. Ένας άνθρωπος ο άκρος ιδιαίτερος. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευλογημένος. Ένας άνθρωπος σκεύος εκλογής του Κυρίου. Γιατί κατάφερε ο Θεός, όχι αυτός, ο Θεός σε αυτόν να ενεργεί και το δικό του θέλημα και το δικό του έργο. Κάνε μας έτσι, Κυρία μου. Καταλαβαίνετε, αδελφοί, τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός να εργάζεται μέσα σου το δικό του θέλημα και να εργάζεται μέσα σου το δικό του έργο.
να θέλεις αυτά που θέλει ο ύψιστος πάντοτε και να κάνεις αυτά που κάνει ο Θεός. Μόνο και μόνο επειδή υπάκουσες κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, επειδή μένεις ανυποχώρητος, αμετακίνητος στο Λόγο του Θεού και αποφάσισες να περπατάς και να πολιτεύεσαι αξίως του Ευαγγελίου. Και δεν είναι δύσκολα, αδελφοί, αυτά που μας ζητάει ο Θεός. Ξέρετε γιατί δεν είναι δύσκολα? Γιατί δεν θα τα κάνουμε εμείς, θα τα κάνει ο Χριστός σε μας. Γι' αυτό δεν είναι δύσκολα. Δύσκολο είναι να πιστέψουμε. Δύσκολο είναι να το καταλάβουμε. Τι έκανε ο Θεός στον Δανιήλ και στους τρεις συντρόφους του? Τους έδωσε σοφία και σύνεση και πάσα νόηση. Τι? Να καταλαβαίνουνε, να κατανοούνε. Τους έδωσε την ικανότητα να ακούνε. Έθεσε εντός τους οτίον πεπαιδευμένου να ακούνε το Λόγο του Θεού, να καταλαβαίνουν το Λόγο του Θεού, ώστε να ζούνε και να περπατάνε με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό μέχρι τα βαθιά του γεράματα ο Δανιήλ δεν έπεσε σε παραπτώματα. Γιατί? Γιατί ο Θεός εργαζόταν μέσα του το θέλημά του και το έργο του. Ήταν ένα παιδάκι που ξεκίνησε, έγινε γέρος, 90 χρόνια περίπου λέγεται, γέροντας. Αλλά μέσα στην καρδιά του το θέλην και το ενεργήν ήταν από το Θεό. Δόξα να έχει ο Θεός, αδερφοί. Ξέρετε πόσο χρήσιμα είναι αυτά τα λόγια τις έσχατες αυτές οι μέρες. Να σου πάρει τη σκέψη, να σου πάρει την καρδιά ο Θεός, να σου πάρει το πνεύμα ο Θεός, τους διαλογισμούς ο Θεός, από αυτά τα μάταια που συμβαίνουν μέσα στη ζωή αυτή και να σε φέρει στα ουράνια και να γράψει μέσα σου καθαρά και ανεξίτηλα το θέλημά του και το έργο του και να σου δίνει και την ικανότητα να θέλεις αυτό που θέλει και να κάνεις αυτό που κάνει. Και δεν είναι αδύνατον. Είναι μία απλή ερώτηση. Τι θέλεις να πετύχεις? Τι θέλεις να κάνεις? Πού θέλεις να πας? Και αν τα πετύχεις, και λοιπόν τι κέρδισες? Τι κέρδισες? Και αν τον κόσμο όλο κερδίσεις? Και αν πετύχεις όλες τις φιλοδοξίες? Και αν, και αν, και αν, και λοιπόν? Ένα είναι το ζητούμενο, αδερφοί αγαπητοί, να πολιτευόμεθα αξίως του Ευαγγελίου, ώστε όπως το Χριστό τον υπερίψωσε ο Θεός, έτσι και ο Χριστός να μας ευλογεί, επειδή έχουμε το δικό του φρόνημα, το δικό του πνεύμα, τη δική του σκέψη, τη δική του λογική. Γι' αυτό πράτε τα πάντα. Ποια πάντα? Κατά το θέλειν και κατά το ενεργήν του Κυρίου. Πράτε τα πάντα, χωρίς γογγισμό, χωρίς διαλογισμούς και αμφισβητήσεις. Γιατί έτσι θα γίνεσαι άμεμπτος και ακέραιος τέκνων Θεού αμόμητων, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων θα λάμπεται ως φωστήρες εν τον κόσμο. Πώς? Κρατούντες το λόγο της ζωής, την υπακοή στο λόγο του Θεού. Θα είσαστε φως στον κόσμο αυτό, επειδή κρατάτε, υποτάσσεστε, υπακούετε, είστε ανυποχώρητοι στο λόγο της ζωής. Και τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα είσαστε καύχημά μου, και λέει ο Χριστός σε εμάς, θα είσαστε καύχημα του Χριστού. Θα καυχέται ο Χριστός για σένα. Θα πηγαίνει, θα λέει, Πατέρα, και ο Πατέρας θα λέει, δόξα στο όνομά σου. Όχι, δεν λέει, ο Χριστός θα λέει, δόξα στο όνομά σου. Αλληλούια. Καύχημα του Χριστού, το καταλαβαίνεις? Εκεί θέλει να μας πάει ο Χριστός. Να είμαστε καύχημα του Χριστού και να χαιρόμαστε
στην παρουσία του Χριστού και να χαίρεται ο Χριστός στη ζωή μας και η θυσία Του να έχει αποτέλεσμα, να μην είναι μάταιη η θυσία Του, αλλά το σημαντικότερο για μας τώρα είναι να μην είναι και ο δικός μας κόπος μάταιος. Αδερφοί, κοπιάζουμε. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Το ότι ερχόμαστε κοπιάζουμε. Το ότι προσευχόμαστε κοπιάζουμε. Το ότι ό,τι και να κάνουμε στο όνομα του Χριστού κοπιάζουμε. Να μην είναι μάταιος ο κόπος μας, αδελφοί, αλλά να έχει αποτελέσματα καλά, την ύψωση του Θεού, την ευλογία του Θεού, τη δόξα του Θεού, για να εισέλθουμε στο τέλος πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν Χριστέ μου. Αμήν Χριστέ μου.